Γεια χαρά σας, βρε παιδιά. Είσαστε όλοι καλά? Ξέρετε ποια είμαι εγώ. Τώρα αμέσως θα σας πω. Η Μπέτη η παραμυθού, που παραμύθια λέω, και τα μικρά παιδιά ταξίδια τα πηγαίνω. Στην εποχή του κορονοϊού θέλω να είμαι κοντά σας με ένα παραμύθι μου να ζεστάνω την καρδιά σας. Το παραμύθι μου αυτό λέγεται «Ο Βίκτορ, ο ταξιδευτής του ουρανού». Να σας δείξω το εξώφυλλό του. Και να ξεκινήσω να σας λέω την ιστορία του. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας πλανήτης μακρινός. Βίκτορ λέγαν τον πλανήτη και ήταν άστρο φωτεινό. Και ήταν χίλιοι οι κάτοικοί του χαρούμενοι πάνω σε αυτόν. Είχαν έναν βασιλιά που ήταν δίκαιος και καλός και παντρεύτηκε μια μέρα μια νέα και αποκτήσανε μωρό. Βίκτορ είπαν το όνομά του και όλοι χάρηκαν γι' αυτό. «Γεννήθηκε ο Βίκτορ, γεννήθηκε ο Βίκτορ», ακούστηκε στο σύμπαν. Σαν το μάθανε στο σύμπαν, ήρθανε για να τον δουν. Τρεις σοφοί που όλα τα ξέρουν, δώρα και ευχές να πουν. Φτάσαν με την άμαξά τους που πετούσε με φτερά και ένας φύλακας τους πήγε στο παλάτι του βασιλιά. Εκεί ένας υπηρέτης τους επήγε μπρος στην κούνια να σταθούν για να αφήσουνε τα δώρα και ό,τι είχανε να πουν. Πρώτα μίλησε ο βασιλιάς. «Καλώς σας να ορίσετε, σοφή αρχηγή των πάντων, τα δώρα σας να φέρετε, μα τις ευχές προπάντων». Ύστερα μίλησε η βασίλισσα. «Κι εγώ ζητώ μόνο από σας, κακό να μην του τύχει, μήτε παράσημα λεφτά, δώστε του μόνο τύχη». Ύστερα πλησίασαν οι σοφοί να δώσουν τα δώρα τους και τις ευχές τους. Πρώτος μίλησε ο σοφός Χρόνος, ένας ασπρομάλης γέροντας με γυαλάκια στρογγυλά, ψηλός και αδύνατος. «Εγώ είμαι ο σοφός ο Χρόνος που δευτερόλεπτα μετρώ και αυτό το ξυπνητήρι έφερα δώρο στο μωρό». Μετά πλησίασε η σοφή Τύχη, που το τεράστιο καπέλο της έκρυβε το πρόσωπό της, που το μισό ήταν όμορφο και το άλλο μισό ήταν άσχημο και στριφνό. Όταν έδινε το δώρο με το χέρι της καλής της πλευράς, το παιδί γινόταν τυχερό, ενώ όταν το έδινε με το χέρι της άσχημης πλευράς, το παιδί γινόταν άτυχο. Και είπε, «Εγώ είμαι η σοφή η τύχη, που το μέλλον του θωρώ και έναν πάπυρο του φέρνω που είναι γραμμένος με χρυσό. Με της όμορφης πλευράς το χέρι δίνω εγώ το δώρο μου, τύχη πάντα για να έχει να μην είναι μόνο του». Τρίτος μίλησε ο σοφός ο Χώρος, ενός χοντρούλης συμπαθητικούλης γεροντάκος. «Εγώ είμαι ο σοφός ο Χώρος, ορίζω κάμπους και πελάγι. Με αυτό το τηλεσκόπιο να βρει ο Βίκτορ που να πάει». Οι τρεις σοφοί κάθισαν μπροστά στην κούνια και με ένα στόμα μια φωνή συνέχισαν. «Αυτός θα είναι ο επόμενος βασιλιάς του πλανήτη Βίκτορ. Κάποια στιγμή θα χτυπήσει το ξυπνητήρι και θα διαβάσει τον πάπυρο. Στον πάπυρο θα δει τι πρέπει να κάνει με το τηλεσκόπιο», είπαν και πριν φύγουν τον ξέντισαν, τον έλεγξαν μέχρι και μέσα στα αυτιά και δεν θα σταματούσαν αν εκείνη τη στιγμή, βρε παιδιά, δεν τους έκανε ο Βίκτορας πιπί πάνω στα μούτρα τους μπροστά. Ήταν η ζωή τους χάρμα. Ζούσαν όλοι μια χαρά και μεγάλωνε ο Βίκτορ με τα δώρα από κοντά.
Και μια μέρα στο λιβάδι, όπου ρέμβαζε παιδιά, χτύπησε το ξυπνητήρι, ντρινγκ, και έτρεξαν από μακριά η βασίλισσα και ο βασιλιάς και όλοι οι κάτοικοι σημά. Ο Βίκτορ τον πάπυρο ανοίγει που έγραφε πως τη γη πρέπει να ζήσει για να μάθει να διοικεί. Έστησε τότε το τηλεσκόπιο για να βρει τον πλανήτη Γη και αμέσως εκεί ξεχωρίζει μια γυναίκα που μαμά του θα γεννεί. Η ιστορία αυτή που λέτε συνεχίζεται στη Γη αφού ένας πιτσιλωτός γλάρος τον μεταφέρει εκεί. Και τώρα στη Γη αρχίζουν οι περιπέτειες του Βίκτορα, περιπέτειες που θα τον κάνουν σοφό. Ο Βίκτορ είχε υπερφυσικές δυνάμεις, μιλούσε με τα ζώα και ξέρετε ποια είχε για καλή του φίλη. Μια τεράστια κουκουβάγια που μια μέρα ο Βίκτορ της έδωσε το μισό του σάντουιτς και από τότε είχαν γίνει αχώριστοι φίλοι. «Μια τεράστια κουκουβάγια, φίλη μου, έκανα καλή και μαζί της όλη την ημέρα εγώ θα γνωρίσω τη ζωή», είπε ο Βίκτορ. «Απ' το κακό θα με προστατεύει, στο καλό με οδηγεί και μαζί κοντά οι δυο μας είμαστε ομάδα φοβερή». Η δε κουκουβάγια χαρούμενη: «Εγώ είμαι κουκουβάγια και το Βίκτορ αγαπώ, γιατί μου δώσε μια μέρα το μισό του φαγητό. Θα τεράθω για τα φτερά μου θα τον πάρω με χαρά από ψηλά για να του δείξω πως φαίνεται ο κόσμος, βρε παιδιά». Από αυτή την ιστορία ξέρετε τι βγαίνει, βρε παιδιά, πως μονάχα η φιλία έχει θέση στην καρδιά. Περνούσε ο καιρός και ο Βίκτορ έφτασε σε ηλικία που σχολείο αρχινά και με τους συμμαθητές του όνειρα κάνουνε πολλά. Ένας μαθητής, συμμαθητής του, λέει: «Εγώ γιατρός θε να γίνω, τον κόσμο να γιατρεύω και όταν κάποιος θα πονά, εγώ θα προστατεύω». Η ζωή η συμμαθήτριά του είπε: «Είναι η ζωή μου ο χορός, μ' αρέσει να χορεύω, το σώμα μου λεπτό κρατώ, χορεύτρια θέλω να γεννώ». Ένας άλλος συμμαθητής είπε: «Δάσκαλος θέλω να γίνω, εγώ σαν μεγαλώσω, γράμματα σ' όλα τα παιδιά και γνώσεις να τους δώσω». Και ο Βίκτορ είπε: «Κι εγώ θέλω κυρίαρχος του κόσμου όλου να γίνω, ό,τι κακό υπάρχει εδώ για να μπορώ να σβήνω». Έτσι ο Βίκτορας παιδιά κάνει άπιαστα όνειρα πολλά. Κοιτάει ψηλά στον ουρανό. Λέτε κάποιο να έχει μυστικό? Και φτάνουμε σε μια άλλη περιπέτεια. Μια μέρα που καθότανε ο Βίκτορ δίπλα στην παραλία, μία κραυγή ακούστηκε γεμάτη αγωνία. Ήταν η φωνή της κουκουβάγιας: «Βοήθεια, βοήθεια, σώστε το άμυρο δελφίνι! Έξω στην άμμο κόλλησε και δεν μπορεί να φύγει! Μια βάρκα ακολούθησε, στα πόνερα πηδούσε, χωρίς πολύ να το σκεφτεί πως τα ριχά θα ακολούθε. Καλέ, καλέ, βοηθήστε το, ελάτε όλοι μαζί! Βίκτορ, κι εγώ θα σμπρώξω, μα ο δυνατός είσαι εσύ». Βίκτορ τότε πήγε κοντά στο δελφίνι και άρχισε να το σμπρώχνει για να το ξεκολλήσει από την άμμο. Βοηθούσε και το ίδιο το δελφίνι με τα πτερίγια του, μέχρι που στο τέλος ευτυχώς ελευθερώθηκε. «Βίκτορα, να σε καλά που μέσωσες, αλήθεια. Ανέβα πάνω μου κι εγώ για δώρο θα σου κάνω. Στην όμορφη γαλάζια θάλασσα μια βόλτα θα σε πάω». Βίκτορ τότε ανέβηκε πάνω στο δελφίνι, κρατήθηκε γερά από τα πτερίγια του και φώναξε χαρούμενος:
Τι ωραία που είναι εδώ, καθάρια και γαλάζια. Ευτυχισμένα θα είναι εδώ τα τυχερά τα ψάρια. Και το δελφίνι. Εδώ, αλήθεια, είναι καλά. Μα λίγο παρακάτω, φόβος, υπάρχει φως, σοβαρός φόβος μέχρι θανάτου. Η κουκουβάγια που τους παρακολουθούσε από ψηλά έβαλε τις φωνές τρομαγμένη γιατί είδε εκεί βρώμικα νερά. Μπροστά είναι βρωμόνερα, προσέξτε που σας λέω, αν πάτε θα πεθάνετε, γυρίστε πίσω λέω. Κι εγώ μαζί σας έρχομαι και βλέπω τι συμβαίνει. Βίκτορ, για κοίταξε εδώ που ένα ψαράκι πεθαίνει. Τότε ο Βίκτορ το πήρε στα χέρια του και όταν βρέθηκαν πάλι στα καθαρά νερά, το άφησε μέσα στη θάλασσα. Είδατε η αδιαφορία των ανθρώπων, βρε παιδιά, που τις θάλασσες βρωμίζει, πόσο τη ζωή χαλά. Και ερχόμαστε σε μια άλλη περιπέτεια. Μια μέρα στο λιβάδι, που το χιόνι είναι παχύ, ο Βίκτορ παίζει ανέμελος, ντυμένος με κασκόλ και με σκουφί, και είναι τόσο ευτυχισμένος που είναι ωραία η ζωή. Τι ωραία είναι η ζωή, χιόνι έπεσε πολύ. Με το χιόνι το πολύ παιχνίδι χόρτασε η ψυχή. Και ξαφνικά, μπροστά του εμφανίστηκε ένα αδύνατο άλογο. Φαινόντουσαν τα κόκαλά του στα πλευρά του. «Η ευτυχία είναι για σας. Εγώ είμαι δυστυχισμένο. Γουργουρίζει άδεια η κοιλιά και από το αγρόκτημα είμαι διωγμένο. Με έδιωξαν, με άφησαν μονάχο να πεθάνω. Χωρίς φαΐ, χωρίς σανό, άρρωστο στο λιβάδι. Το χιόνι έπεσε πολύ, σκέπασε όλη τη γη. Φαΐ, δεν έχω που να βρω το δύστιχο και κλαίω». Και τότε ο Βίκτορ του είπε, «Εγώ θα ψάξω να σου βρω, μη τύχει και πεθάνεις. Κανείς δεν πρέπει να πεινά, σανό να φας, να γιάνεις». Είναι η πείνα, βρε παιδιά, άσχημο πράγμα ειλικρινά. Κι άμα σε εγκαταλείπουν, πώς πληγώνεται η καρδιά. Και έτσι ο Βίκτορ έψαξε και του βρήκε τροφή και στέγη στο αγρόκτημα ενός πονόψυχου ανθρώπου και το αλογάκι από την άλλη μέρα έτρεχε και χλιμίντριζε γεμάτο χαρά. Οι περιπέτειες του Βίκτορα, παιδιά, συνεχίστηκαν στη γη μέχρι που έφτασε ο καιρός και ο Βίκτορας ένιωσε σοφός. Φώναξε τότε τον πιτσιλωτό Λάρο να τον γυρίσει πάλι στον πλανήτη του. Τη συνέχεια του παραμυθιού, παιδιά, μπορείτε να τη διαβάσετε αργότερα όταν όλα θα έχουν περάσει, γιατί τα βιβλία θα σας περιμένουν να τα διαβάσετε στη δημοτική βιβλιοθήκη της Λάρισσας. Όλα αυτά θα περάσουν γρήγορα και θα τα θυμόμαστε σαν ένα κακό όνειρο. Να είμαστε καλά και να είστε καλά με υγεία να περάσουμε όλο αυτό το δύσκολο πράγμα που περνάει. Όχι μόνο η χώρα μας, όλη η γη. Να είστε καλά, παιδιά. Σας φιλώ.